Το νερό. Δεν έχουμε κατανοήσει ότι εξαντλήσαμε ό,τι μας παρέχει η φύση. Από το 1950 τα θυράματα αλληλείας έχουν πενταπλασιαστεί, από 18 σε 100 εκατομμύρια τόνους τον χρόνο. Εκατοντάδες πλοία αδειάζουν τους ωκεανούς. Τα 3/4 των περιοχών αλληλείας έχουν εξαντληθεί, αδειάσει ή κινδυνεύουν. Τα περισσότερα μεγάλα ψάρια έχουν εξαφανιστεί, εφόσον δεν έχουν χρόνο να αναπαραχθούν. Καταστρέφουμε τον κύκλο της ζωής που μας δόθηκε. Με αυτούς τους ρυθμούς, όλα τα αποθέματα ψαριών απειλούνται με εξαφάνιση. Τα ψάρια είναι βασικά στη διατροφή ενός ανθρώπου στους 5. Λησμονήσαμε ότι οι πόροι είναι σπανίζοντες. 500 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σε ερήμους, περισσότεροι από ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Γνωρίζουν τη συνετή χρήση του. Εξαρτώνται από πηγάδια με απολιθωμένο νερό, το οποίο συγκεντρώθηκε στο υπέδαφος, όταν σε αυτές τις ερήμους έβρεχε πριν από 25.000 χρόνια. Το απολιθωμένο νερό βοηθά και τις καλλιέργειες της ερήμου, οι οποίες τροφοδοτούν τον εγχώριο πληθυσμό. Το κυκλικό σχήμα των αγρών προέκυψε από τους αγωγούς που αρδεύουν τους αγρούς γύρω από έναν κεντρικό άξονα. Αλλά το τίμημα είναι βαρύ. Το απολιθωμένο νερό είναι μη ανανεώσιμο. Στη Σαουδική Αραβία, το όνειρο της βιομηχανοποιημένης γεωργίας έχει ξεθοριάσει. Όπως σε χάρτη από περγαμηνή, οι προβολείς έσβησαν για τους εγκαταλελειμμένους αγρούς. Ο εξοπλισμός άρδρευσης είναι ακόμα εκεί. Το ίδιο και η ενέργεια για την άντληση του νερού. Αλλά τα αποθέματα απολιθωμένου νερού έχουν ελαττωθεί κατά πολύ. Το Ισραήλ μετέτρεψε την έρημο σε αρρώσιμη γη. Παρόλο που τα θερμοκήπια αρδεύονται σταγόνα-σταγόνα, η κατανάλωση νερού συνεχίζει να αυξάνεται παράλληλα με τις εξαγωγές. Ο άλλοτε παντοδύναμος Ιορδάνης ποταμός είναι πλέον ριάκι. Το νερό του κατέκλυσε τις αγορές όλου του κόσμου μέσα σε καφάσια φρούτων και λαχανικών. Η μοίρα του Ιορδάνη δεν είναι η μοναδική. Σε ολόκληρο τον πλανήτη ένα στα 10 μεγάλα ποτάμια δεν φτάνει στη θάλασσα πολλούς μήνες μέσα σε έναν χρόνο. Χωρίς το νερό του Ιορδάνη, η στάθμη της νεκράς θάλασσας μειώνεται 1 μέτρο τον χρόνο. Η Ινδία κινδυνεύει να γίνει η χώρα που θα υποφέρει περισσότερο από την έλλειψη νερού τον επόμενο αιώνα. Η μαζική άρδευση έθρεψε τον αυξανόμενο πληθυσμό. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν διανοιχθεί 21 εκατομμύρια πηγάδια. Σε πολλά σημεία της χώρας το τρυπάνι πρέπει να σκάψει βαθιά για να βρει νερό. Στη Δυτική Ινδία το 30% των πηγαδιών έχουν εγκαταλειφθεί. Οι υπόγειοι υδροφορείς έχουν αποξηρανθεί. Τεράστιες δεξαμένες συγκρατούν τη βροχή των μουσώνων για να γεμίσουν τους υδροφορείς. Την περίοδο της ξηρασίας, οι γυναίκες από τα χωριά της περιοχής σκάβουν με τα χέρια τους. Εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, 800 με 1000 λίτρα νερού ανά άτομο καταναλώνονται καθημερινά. Το Las Vegas χτίστηκε στην έρημο. Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκεί. Εκατοντάδες άλλοι κατεφθάνουν κάθε μήνα. Οι κάτοικοι του Los Angeles είναι παγκοσμίως από τους μεγαλύτερους καταναλωτές νερού. Το Palm Springs είναι άλλη μία πόλη στην έρημο με τροπική βλάστηση και απέραντα γήπεδα γκολφ. Πόσο ακόμη θα εφημερεί αυτή η χήμερα? Η γη δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο ποταμός Κολοράντο που υδροδοτεί αυτές τις πόλεις είναι από εκείνα τα ποτάμια που δεν φτάνουν πια στη θάλασσα. Τα επίπεδα νερού στις λίμνες του πέφτουν κατακόρυφα. Η έλλειψη νερού θα επηρεάσει 2 δισεκατομμύρια ανθρώπων μέχρι το 2025. Οι υδροβιότοποι καταλαμβάνουν το 6% της επιφάνειας του πλανήτη. Κάτω από τα ήρεμα νερά τους
υπάρχει ένα αληθινό εργοστάσιο, όπου φυτά και μικροοργανισμοί διυλίζουν το νερό με υπομονή και απορροφούν όλη τη μόλυνση. Τα έλη είναι απαραίτητα για την ανανέωση του νερού. Είναι σπόγγοι που ελέγχουν τη ροή του νερού. Το απορροφούν την εποχή της υγρασίας και το απελευθερώνουν την εποχή της ξηρασίας. Στον αγώνα μας για κατάκτηση περισσότερων εδαφών, τα διασώσαμε ως βοσκοτόπια για τα ζωντανά μας ή ως γεωργικές εκτάσεις και εκτάσεις ανοικοδόμησης. Τον περασμένο αιώνα τα μισά από τα έλη της γης αποξηράνθηκαν. Δεν γνωρίζαμε ούτε τον πλούτο ούτε τον ρόλο τους. Τα δέντρα. Ολόκληρη η ένβια ύλη συνδέεται. Νερό, αέρας, έδαφος, δέντρα. Η μαγεία του κόσμου είναι μπροστά στα μάτια μας. Τα δέντρα εκπνέουν το νερό στην ατμόσφαιρα σαν ομίχλη. Σχηματίζουν ένα υπόστεγο που ελαττώνει την επίδραση των δυνατών βροχών. Το δάσος προσφέρει την υγρασία, που είναι απαραίτητη για τη ζωή. Αποθηκεύουν άνθρακα, περιέχουν περισσότερο από όσο ολόκληρη η ατμόσφαιρα της γης. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κλιματικής ισορροπίας, από την οποία εξαρτώμαστε όλοι. Τα δέντρα των πρωτογενών δασών αποτελούν ενδιέτημα για τα 3/4 της βιοποικιλότητας του πλανήτη, δηλαδή για ολόκληρη τη ζωή στη γη. Τα δάση προσφέρουν φάρμακα για τη θεραπεία μας. Οι ουσίες που εκρίνονται από τα φυτά γίνονται δεκτές από το σώμα μας. Τα κύτταρά μας μιλούν την ίδια γλώσσα. Είμαστε από την ίδια οικογένεια. Αλλά σε περίπου 40 χρόνια το μεγαλύτερο βροχοδάσος, ο Αμαζόνιος, έχει μειωθεί κατά 20%. Το δάσος δίνει τη θέση του σε φάρμες βοοειδών ή σόγιας. Το 95% της σόγιας χρησιμοποιείται προς βρώση ζώων και πουλερικών σε Ασία και Ευρώπη. Έτσι, το δάσος μετατρέπεται σε κρέας. Πριν από 20 χρόνια, το Βόρνεο, το 4ο μεγαλύτερο νησί στον κόσμο, καλύπτονταν από ένα τεράστιο πρωτογενές δάσος. Με τους σημερινούς ρυθμούς αποψήλωσης θα έχει εξαφανιστεί μέσα σε 10 χρόνια. Η έμβια ύλη ενώνει το νερό, τον αέρα, τη γη και τον ήλιο. Στο Βόρνεο αυτός ο δεσμός διεκόπη σε αυτό που κάποτε αποτελούσε τη μεγαλύτερη δεξαμενή βιοποικιλότητας. Αυτή η καταστροφή προήλθε από την απόφαση να παραχθεί φινικέλαιο, ένα από τα πιο παραγωγικά και αναλώσιμα έλαια του κόσμου. Το φινικέλαιο δεν ικανοποιεί μόνο την ανάγκη μας για τροφή, αλλά και την κοσμητική, την παραγωγή απορρυπαντικών και καυσίμων. Η ποικιλία του δάσους αντικαταστάθηκε από ένα είδος, το φινικό δέντρο. Για τους ντόπιους παρέχει θέσεις εργασίας. Είναι μια αγροτική βιομηχανία. Ένα άλλο παράδειγμα μαζικής αποψήλωσης είναι ο ευκάλυπτος. Ο ευκάλυπτος χρησιμοποιείται για την παραγωγή χαρτοπολτού. Οι δεντροφυτείες αυξήθηκαν, καθώς η ζήτηση για χαρτί πενταπλασιάστηκε μέσα σε 50 χρόνια. Ένα δάσος δεν αντικαθιστά ένα άλλο δάσος. Στα πόδια των ευκαλύπτων δεν μπορεί να φυτρώσει τίποτα, γιατί τα φύλλα τους είναι τοξικά για τα περισσότερα φυτά. Μεγαλώνουν γρήγορα, αλλά εξαντλούν τα αποθέματα νερού. Σόγια, φινικέλαιο, ευκάλυπτη. Η αποψήλωση καταστρέφει ό,τι είναι απαραίτητο για την παραγωγή του πλεονάσματος. Όμως, αλλού, η αποψήλωση είναι η ίστατη προσπάθεια επιβίωσης. Περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπων, σχεδόν το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, ακόμη εξαρτώνται από τον ξυλάνθρακα. Στην Αϊτή, μία από τις φτωχότερες χώρες παγκοσμίως, το ξυλοκάρβουνο είναι από τα πλέον αναλώσιμα προϊόντα.
το αλωτινό μαργαριτάρι της Καραϊβικής, σε εισαγωγικά, η Αϊτή δεν μπορεί πλέον να θρέψει τον πληθυσμό της από μόνη της. Στους λόφους της Αϊτής έχει διασωθεί μόνο το 2% των δασών.